Μέρα μεσημέρι στην καρδιά της Αθήνας. Άνδρας επιχειρεί να περάσει τη διάβαση πεζών. Ο οδηγός του βαν, αντί να σταματήσει το όχημα, συνεχίζει την πορεία του με κίνδυνο να παρασύρει τον πεζό, ο οποίος σαστίζει και εγκλωβίζεται στη μέση του δρόμου. Βρισκόμαστε στη λεωφόρο Οδυσσέως στο ύψος της Καλλιθέας. Και ενώ από το σημείο τα αυτοκίνητα κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, υπάρχουν διαβάσεις πεζών χωρίς σηματοδότη. Και έτσι οι πεζοί παίρνουν χωρίς καμία ασφάλεια. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που εμφανίζονται τυχαία στο σημείο ζητούν από τον οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημα προκειμένου να του επιβάλλουν πρόστιμο για την παράβαση. Πρέπει εμείς σαν οδηγοί να τηρούμε τα όρια ταχύτητας. Είναι το βασικότερο. Και σίγουρα διαβάσεις πρέπει να είναι ευκρινείς, πρέπει να έχουμε καλύτερη σηματοδότηση για να βλέπουν οι οδηγοί πού πρέπει να σταματούν, πού πρέπει να μειώνουν ταχύτητα. Οδηγοί που περνούν με κόκκινο σηματοδότη και άλλοι που παραβιάζουν διαβάσεις πεζών από τη μία και από την άλλη πεζοί που διασχίζουν κεντρικές οδικές αρτηρίες χωρίς να υπάρχει διάβαση την ώρα που τα οχήματα κινούνται με μεγάλες ταχύτητες. Δεν υπάρχει παιδεία διότι δεν διδάσκεται στα σχολεία. Τα τροχιά δυστυχήματα και οι παρασύρσεις πεζών, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό, εξελίσσονται σε μάστιγα. Στην Αττική, μόνο για το μήνα Μάιο, 21 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο και 654 τραυματίστηκαν. Πέρσι, τον αντίστοιχο μήνα, οι νεκροί ανήλθαν στους 8. Περάσει stop και σκοτώσει τον άνθρωπο, το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Και οι αριθμοί είναι αμέληπτοι. 1000 νεκροί περίπου το χρόνο. Είναι μια γενοκτονία, όπως ανέφερα πριν. Κατά κύριο λόγο νέοι άνθρωποι και μέσα στον αστικό ιστό. Δεν μπορεί να μην ξέρεις ότι δεν περνάς με κόκκινο. Αδύνατον. Οι περιπολίες της τροχιάς στο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί για να περιοριστούν οι παραβάσεις.